τραβάμε κι εμείς οι μάνες στο χιτήριο. Τι θα δει κανείς αυτή την παράσταση? Περιγράφει τη ζωή ενός, τώρα να πω, νεαρού ζευγαριού, θα γελάσει η Ναταλία, θα πω ενός ζευγαριού, που κάποια στιγμή αποφασίζει η γυναίκα ότι χτύπησε το βιολογικό της ρολόι, ότι θέλει να γίνει μάνα. Οπότε λοιπόν βλέπουμε τι περνάει αυτό το ζευγάρι όταν παίρνουν την απόφαση για να γίνουν γονείς. Η γυναίκα φτάνει να πάει μέχρι και σε αυτό που λέμε χαρτορίχτρα, μάγισσα κτλ. Για να πείσει τον άντρα να κάνουν παιδί. Αποφασίζουν να κάνουν παιδί, μένει έγκυος. Όλα τα ζευγάρια που έχουν κάνει παιδί και έρχονται στην παράσταση γελάνε, γιατί σε όλους κάτι θυμίζει. Εμπλέκονται οι πεθερές. Αρχίζει το θέμα πώς θα ονομαστεί το παιδί. Τα γνωστά δηλαδή. Μετά από ένα γάμο που δεν πέτυχε, τον ενθουσιασμό σου για το γάμο τον έχεις χάσει? Δεν είχα ποτέ ενθουσιασμό για το γάμο. Ο γάμος για μένα είναι ένα χαρτί που ουσιαστικά δυσκολεύει δύο ανθρώπους όταν θέλουν να χωρίσουν. Αν εμείς είμαστε μαζί και συζούμε, το χαρτί μας κάνει παντρεμένος. Γιατί παντρεύτηκες όμως? Παντρεύτηκα γιατί, ρε παιδάκι μου, ήθελα να κάνω κάποιους άλλους χαρούμενους. Εμένα δεν μου έκανε ούτε ζέστη ούτε κρύο. Οπότε λοιπόν, αφού κάποιοι άνθρωποι στεναχωριόντουσαν με το status quo της εποχής, είπα, αφού θέλουν αυτό, χαλάλι. Ξέρεις τι λένε, ότι πιο επιτυχημένο από έναν επιτυχημένο γάμο είναι να έχεις ένα επιτυχημένο διαζύγιο. Ναι. Ήταν επιτυχημένο το διαζύγιο, δηλαδή τα λύσατε ωραία τα θέματά σας? Νομίζω πως ναι. Ρε παιδάκι μου, ξέρεις, δεν υπάρχουν βελούδινα διαζύγια. Πάντα υπάρχουν. Ο χρόνος όμως όλα τα, ξέρεις, τα αμβλύνει. Πω, κουλτούρα. Πώς μιλάω τα ελληνικά, εσύ, Ναταλία, Ο ρόλος του μπαμπά πώς σε βρίσκει, αυστηρό? Πιο πολύ μπαμπά, πιο πολύ φίλο? Κοίταξε. Καταρχήν, είναι πολύ σημαντικό. Τα παιδιά να μεγαλώνουν με αγάπη. Σαφώς και τα παιδιά δεν τα μεγαλώνω εγώ, τα μεγαλώνει η μαμά τους. Νομίζω ότι κάνει πολύ καλή δουλειά. Αν πίστευα κάτι άλλο ή κάτι διαφορετικό, δεν θα άφηνα τα πράγματα στην τύχη τους. Ο ρόλος του μπαμπά, επειδή εγώ τα παιδιά όσο ζούσαν στην Αθήνα, γιατί πια δεν ζουν στην Αθήνα, τα έβλεπα κάθε Σαββατοκύριακο ή κάθε Δεύτερο, αναλόγως. Αν όμως μου έλεγαν ότι μπαμπά βαριέμαι ή έχω να πάω σε ένα πάρτι, δεν θα επιμείνω. Δηλαδή, όποτε θέλουν, ο μπαμπάς είναι εκεί. Πού ζουνε τώρα? Δεν έχει σημασία, είναι εκτός Αθηνών. Είσαι οκ okay με αυτό? Θα προτιμούσα να ήταν κοντά, αλλά προκειμένου να είναι τα παιδιά καλά και η μαμά τους καλά, γιατί αν δεν είναι η μαμά καλά, δεν μπορούν να είναι τα παιδιά καλά. Το περιβάλλον των παιδιών είναι η μαμά. Mm-hmm. Οπότε πάντα πρέπει να φροντίζεις έτσι ώστε η γυναίκα αυτή που σου μεγαλώνει τα παιδιά, γιατί μπορεί να μην είναι πλέον γυναίκα σου, αλλά είναι η μαμά των παιδιών σου. Οπότε είναι ίσως η σημαντικότερη γυναίκα που υπάρχει. Τι γνώμη έχεις σαν ηθοποιός για τους ανθρώπους που δεν είναι ηθοποιοί αλλά βρίσκονται να παίζουν στα σίριαλ? Δυστυχώς δεν υπάρχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Την είχε καταργήσει στην Ελλήνα Μερκούρη πριν πάρα πολλά χρόνια και θεωρώ ότι ήταν από τα μεγαλύτερα λάθη που έκανε. Γιατί αν οι δυο μας τώρα πάρουμε μια βαρκούλα όσο είναι αυτός ο καναπές, κάνουμε κουπί και ρίξουμε πετονιά στη θάλασσα, έρχεται το λιμενικό και σου λέει stop, άδεια αλληλείας στη θάλασσα του Θεού. Ο λιμενικός το ίδιο βράδυ μπορεί να παίξει στο θέατρο. Δεν υπάρχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Όπως επίσης, αυτοί που παίζουν, πολλές φορές λέμε εντάξει δεν φταίνε, αυτή τους δόθηκε η ευκαιρία. Μα εμένα, αν έρθεις τώρα και μου πεις ξέρεις πονάει το δόντι μου, μου το βγάζεις, θα σου πω όχι κορίτσι, μην το βγάλω. Μα έχω μία πένσα. Όχι, δεν στο βγάζω, πήγαινε στο δοντίατρο. Από την άλλη, πάντα υπήρχε αυτό. Δηλαδή κάποιος είναι διάσημος, επώνυμος, γιατί όλοι έχουμε επώνυμα, για ένα διάστημα, οπότε ο παραγωγός, παύλα κανάλι, παύλα σκηνοθέτης, θέλει να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι, δηλαδή εγώ νομίζω ότι στο μέλλον τα casting θα γίνονται, μη σου πω από τώρα, ανάλογα με το πόσους followers έχει κάποιος στο Instagram. Μα στο Instagram κάποιος μπορεί να έχει πολλούς followers γιατί βγαίνει γυμνός ή επειδή, ξέρω εγώ, ποστάρει βιντεάκια της ερωτικής του ζωής. Θα έχει χιλιάδες followers. Ναι, βέβαια και πολλούς ηθοποιούς έχουμε δει να κάνουν κάτι αντίστοιχο, δηλαδή να βγαίνουν γυμνοί στο Instagram κτλ. Okay. Δεν θα τους κρίνω. Τι να σου πω. Δεν θα τους κρίνω. Εγώ δεν θα το έκανα. Φαίνεσαι ένας άνθρωπος, εμένα τι μου βγάζεις τώρα και νομίζω σε πολλούς,
που είσαι απόλυτος, που είσαι ένας άνθρωπος που δεν κάνει τις δημόσιες σχέσεις, θεωρείς ότι αν έκανες και ήσουν διαφορετικός, θα είχες ίσως καλύτερη αντιμετώπιση στην τηλεόραση ή στο θέατρο? Κοίταξε. Κάποιος που με ξέρει, ξέρει ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος έξω καρδιά και όπου πάω την άλλη μέρα είμαι βλαχοδήμαρχος. Δεν θα κάνω παρέες επειδή έχω να κερδίσω κάτι. Δεν το έκανα ποτέ. Ίσως να το έχω πληρώσει, μάλλον σίγουρα το έχω πληρώσει. Προτιμάς να πεις ένα όχι σε μια δουλειά, σε ένα θέατρο, σε ένα σίριαλ που δεν σου αρέσει και να κάνεις μια άσχετη δουλειά με αυτό? Το έχω κάνει. Τα τελευταία δύο χρόνια, τρία, το έχω κάνει. Δηλαδή, μου έγιναν κάποιες προτάσεις για κάποιες παραστάσεις που δεν μου άρεσαν σαν κόνσεπτ, παρόλο που μπορεί να έπαιζαν και καλοί ηθοποιοί, αλλά δεν ήταν του γούστου μου και προτίμησα να κάνω κάτι άλλο. Τι δουλειές έχεις κάνει? Κοίταξε, πρόσφατα έχω δουλέψει με ένα φίλο ο οποίος επισκευάζει ιστιοπλοϊκά, δηλαδή κάνει αυτό που λέει rigging, είναι ουσιαστικά ασχολείται με το κατάρτι, τα ξάρτια, οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να έχει τα πανιά. Και επειδή είμαι και εγώ ιστιοπλός, είναι κάτι το οποίο με χαρά πήγα να τον βοηθήσω. Βέβαια, θυμήθηκα τι σημαίνει μεροκάματο, γιατί ήμασταν από τις 9 ώρα το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα μέσα στον ήλιο. Τι άλλο, έχω δουλέψει βράδυ, έχω δουλέψει σε μαγαζιά, έχω δουλέψει κάνοντας δημόσιες σχέσεις. Έρχονται πολλοί νέοι άνθρωποι, είτε από εδώ είτε από την Κύπρο, και μου λένε: θέλω να γίνω ηθοποιός. Ποια συμβουλή μου δίνεις? Η συμβουλή μου είναι: μάθε και κάτι άλλο. Δεδομένου ότι κατάγεσαι από την Κύπρο, σε τουρκικό σύριαλ θα έπαιζες ποτέ? Κοίταξε, εγώ δεν έχω πρόβλημα με τους λαούς. Μπορεί να έχεις με πολιτικές, αλλά δεν υπάρχουν κακές φυλές. Δεν να πεις ότι ρε παιδάκι, οι Τούρκοι είναι κακοί, οι Έλληνες είναι καλοί, οι ανάποδα. Η δουλειά είναι δουλειά. Όμως, επειδή σαφώς κατάγομαι από την Κύπρο, στην Κύπρο δεν παίζονται τουρκικές σειρές. Όμως, παίζεται το Survivor. Το Survivor δεν είναι τουρκική παραγωγή. Βεβαίως και δεν έχει περάσει έτσι, αλλά δεν είναι. Η δουλειά είναι δουλειά. Θα ήταν όμως δύσκολο για μένα να παίξω σε μια τουρκική σειρά που... Γιατί κάποια στιγμή σε μια σειρά που παίζονταν εδώ, είδα ότι μιλούσαν για την Κύπρο, λες και ήταν γειτονιά τους, λες και ήταν δική τους. Θα με ενοχλούσε. Που πρόσεξε, δεν λέω ότι δεν έχουν και οι Τουρκοκύπροι τα αντίστοιχα δικαιώματα με τους Ελληνοκύπριους. Φυσικά και τα έχουν. Αλλά σε εκείνη τη σειρά θυμάμαι ότι μιλάγανε για την Κύπρο, λες και ήταν χωράφι τους. Σου έχει ζητήσει ποτέ κανείς αυτή τη δουλειά κάτι ως αντάλλαγμα προκειμένου να σου δώσει ρόλο? Όχι. Σαφώς και όταν είχα βγει από τη σχολή τα πρώτα χρόνια, με είχαν φλερτάρει άνθρωποι που είχαν ισχύ στη δουλειά. Άντρες, γυναίκες, αλλά νωρίς κατάλαβαν ότι δεν.